Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, επιστροφή εδώ, τρίτο και τελευταίο μέρος της ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής All On Camera, πάντα από την τηλεόραση του Center. Εδώ είμαστε λίγο πριν το τέλος, το τελείωμα μιας ακόμη τηλεοπτικής εβδομάδας. Όμως έχουμε την μεγάλη χαρά, την ευκαιρία και την τιμή να υποδέχεται η πόλη της Καβάλας για μία ακόμη φορά, όπως είπα, έναν άνθρωπο ο οποίος τάραξε τα νερά της δεκαετίας του 90 με τα μουσικά του κομμάτια, με την δουλειά του πραγματικά, με την παρουσία του. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να τον απολαύσετε και να ταξιδεύσετε στην δεκαετία του 90, σήμερα 10 η ώρα το βράδυ, λίγο πριν, λίγο μετά, δεν έχει σημασία, θα γίνουμε όλοι μια ευχάριστη παρέα στο Ερικό, ο ένας και μοναδικός. Κώστας Μπίγαλης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην πόλη της Καβάλας. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που έρχεστε. Πολλές φορές είναι στο Ερικό, είναι η δεύτερη φορά. Είναι η δεύτερη φορά. Έχετε συνεργασία με τον Δημήτρη τον Καγιάσα εκεί. Και γενικώς, εντάξει, η Καβάλα είναι ένας προορισμός που. Καλλιτεχνικός εννοώ προορισμός που έχει πολλές φορές φιλοξενήσει εδώ. Με live έτσι παραστάσεις. Ναι, με ζωντανές εμφανίσεις έτσι που. Όπως είπες, ταξιδεύω τον κόσμο στη δεκαετία του 90, αλλά όχι μόνο εκεί, γιατί δεν λέω μόνο δικά μου τραγούδια. Λέω και δεκαετία του 60 και του 70 και του 80. Κάνω ένα πέρασμα, ας πούμε, από όλες αυτές τις δεκαετίες που ακόμα δίνουν, δίνουν ας πούμε, μέρες και μάλλον νύχτες διασκέδασης. Διαχρονικά κομμάτια, διαχρονική θα έλεγε κανείς περίοδος εκείνη και την αναπολούμε είναι η αλήθεια με βάση τα 8 χρόνια της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, της οικονομικής στενότητας την οποία βιώνουμε. Άστο, είναι αυτή η 7 ετία της οικονομικής θα μείνει όλα πριν, το πριν και το μετά. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι 7 χρόνια, δεν θα γίνουν 8. Θα έχουμε ένα τέλος, έναν πάτο τέλος πάντων, λένε, αλλά ουσιαστικά είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση. Τώρα κάτι πάει να φανεί, γιατί και με βάση αυτά που λένε και οι Ευρωπαίοι και, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μέχρι αυτό είπε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα στην Ελλάδα, ας πούμε, και ότι δεν θα πιέσουμε και ότι πρέπει να γίνει μια αναδιανομή κτλ. Γιατί η ανάπτυξη είναι και θέμα, έτσι ακριβώς, είναι θέμα υποκειμενικό. Ο άλλος αναπτύσσεται με τον να έχει εργαζόμενους με 100 ευρώ. Αυτό έτσι αναπτύσσεται αυτό. Γιατί η ανάπτυξη και η μείωση του ποσοστού ανεργίας μιλάμε με τέτοιους μισθούς. Με τέτοιους μισθούς και τέτοιες δουλειές κτλ. Είναι αυτό που λέμε το σχετικό. Εγώ πιστεύω στην ισορροπία, φίλε. Στην ισορροπία κράτους και αγοράς. Δηλαδή, ναι, ελεύθερη αγορά όλα αυτά, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια προστασία στον εργαζόμενο. Με την έννοια ότι εντάξει, αν μείνει στο έλεος, ας πούμε, μια διαπραγμάτευση που εσύ δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί στην ουσία. Γιατί ένας εργαζόμενος που έχει από πίσω του 100 ανέργους να περιμένουν, τι διαπραγμάτευση μπορεί να κάνει με κάποιον, ας πούμε. Άλλος μπορεί να του πει: ξέρεις κάτι, φίλε μου, εγώ σου δίνω 200 ευρώ. Αυτά έχω. Άμα δεν τα πάρεις εσύ, θα τα πάρει ο επόμενος. Καταλάβες. Αυτό εκεί χρειάζεται μια προστασία. Και δεν είναι αυτό ούτε προοδευτικό, ούτε αριστερό, ούτε τίποτα. Είναι λογικό. Είναι λογικό και ισορροπημένο. Για να μπορούμε όλοι να υπάρχουμε. Έτσι, να υπάρχουμε απλά. Ανοίγουμε πολύ μεγάλο θέμα και γενικώς αυτή η περίοδος την οποία βιώνουμε και βιώσαμε έχει επηρεάσει και το χώρο του θεάτρου και του τραγουδιού, δεν το συζητάω, το καλλιτεχνικό στερέωμα. Τα πάντα. Έχει διαπεράσει τα πάντα. Η κρίση σημαίνει εκτός βέβαια, όταν λέμε τα πάντα, εκτός από κάποιους οι οποίοι κέρδισαν από την κρίση. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοί. Ελπίζω, καλά, δεν είναι ότι απαγορεύεται κάποιος να κερδίσει αν έχει μια νόμιμη δουλειά κτλ. Αλλά θα πρέπει πάντοτε να κοιτάμε το διπλανό μας. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Από την άλλη, βλέπουμε ότι και ο Έλληνας θέλει να βγει να διασκεδάσει. Θέλει να πάει να ακούσει τον Κώστα Μπίγαλη. Γιατί εγώ από προχθές που είδα στο Facebook την ανάρτηση του Δημήτρη Καγιάσα στο Αερικό κλπ. Δηλαδή και πολλοί άλλοι διψάνε για αυτή τη διασκέδαση. Για αυτή τη διασκέδαση που άφησε πραγματικά εποχή. Και θα θυσιάσουν νομίζω οτιδήποτε για να έρθουν να ακούσουν τον Κώστα Μπίγαλη σήμερα. Κύριε, ελπίζω γιατί και την περασμένη φορά ήταν πολύ καλά. Και δεν πάβει να είναι και μια φτηνή διασκέδαση. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Ας πούμε, εγώ δεν τραγουδάω σε χώρους με μεγάλα εισιτήρια κτλ. Είναι γνωστό αυτό. Είμαι ένα παιδί που προέρχομαι από μια μικροαστική οικογένεια κι εγώ. Και δεν έχω χάσει την επαφή μου με την κληρονομιά μου, ας πούμε, και με την τάξη μου, αν το θέλεις. Και προσπαθώ να είμαι σε χώρους που είναι και λογικά τα λογικές οι τιμές, ας πούμε, για να μπορεί να έρθει ο κόσμος. Προσιτές, έτσι. Ναι, γιατί συνήθως δεν απευθυνόμουν, ας πούμε. Εντάξει, αν είναι και κάποιος έχει λεφτά, δεν το απαγορεύουμε να έρθει. Ίσα-ίσα. Αυτό μπορεί κατά μείζωνα λόγο. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί και ένας μέσος άνθρωπος να έρθει να δει ένα πρόγραμμα περίπου 2 ώρες
Γιατί ένας άνθρωπος να τραγουδάει 2 ώρες είναι πολύ. Μαζί με τον Κώστα Μπίγαλη, τι πρωταγωνιστεί, τι κομμάτια πρωταγωνιστούν πέρα από τα γνωστά, υπάρχουν. Είπαμε 60s, ναι, είσαμε 60s, 70s κτλ. Λέω άλλους καλλιτέχνες, αγαπημένους καλλιτέχνες. Αυτό που κάνω, Γιάννη, είναι προσπαθώ να κάνω ένα ταξίδι, να περάσω ένα ταξίδι από πολύ γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Τα οποία είτε σε μεγαλύτερες ηλικίες, είτε σε μικρότερες, είτε σε κάποια μέση ηλικία που είναι οι δικοί μου οι fans, δηλαδή οι 40-άριδες, οι 35-άριδες, που ήταν ας πούμε έφηβοι τη δεκαετία του 90, να έχουν, γιατί έχουν αναμνήσεις. Δηλαδή οι αναμνήσεις παίζουν μεγάλο ρόλο. Τώρα μου έλεγε μια κυρία εκεί στον χώρο, γιατί πέρασε λίγο από το Ερικό, και μου έλεγε ότι έχω αναμνήσεις. Έχω αναμνήσεις και γι' αυτό το λόγο θα έρθω το βράδυ. Ήταν η εποχή η ανέμελη που εκείνο και το άλλο, και μου το λένε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, παιδιά που δίνανε εξετάσεις τότε και χαλαρώνανε με το να ακούνε το Ρίνα Κατερίνα. Έχω ακούσει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και δεν μου πέρναγε το μυαλό πριν από 20 χρόνια και 25, όταν έγραφα αυτά τα απλά pop τραγούδια, ότι θα παίζαν ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, ας πούμε, εννοώ θετικό. Και θετικό ρόλο. Και θα μένανε κιόλας, έτσι. Ναι, καλά, αυτό ούτε που το φανταζόμουν. Δεν δηλαδή, το συζητάμε. Και βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες από την τότε εποχή, από τα βίντεο κλιπ σου, που πραγματικά μας ταξιδεύουν σε εκείνη την εποχή, θέλοντας και μη. Δεν είναι μια εποχή η οποία ήταν διαχρονική. Βέβαια, επιλέγεις έτσι πόλεις όπως είναι η Καβάλα, η Ξάνθη. Αύριο στην Ξάνθη, στον Νόστος, στις 10 η ώρα, εκεί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με βάση την ανακοίνωση του χώρου. Έχω ξαναπάει και στον Νόστος. Είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνω. Υπάρχει συνεργασία. Υπάρχει συνεργασία και εκεί. Ναι, γενικώς, όπου περνάνε οι άνθρωποι καλά, και το βλέπουν αυτό και οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά, λογικό είναι μετά, όχι αμέσως, αλλά μετά από 6 μήνες, να σου πούνε, ξανά έλα μια βραδιά. Κάποτε δουλεύαμε σε μαγαζιά 3 και 4 βραδιές συνέχεια. Συνεχόμενα. Τώρα είναι μία και μετά από 6 μήνες άλλη μία. Ακριβώς. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, Γιάννη, γιατί όπως είπες προηγουμένως, με τραγούδια που γράφτηκαν πριν από 20 και 25 χρόνια, με αγαπάει ο κόσμος ακόμα, τον ευγνωμονώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Γιατί έχω πει πολλές φορές, δεν είναι εγωιστικό αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και εγώ είναι γνωστό ότι τα λέω στα ίσα τα πράγματα. Δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν παρά μόνο στον κόσμο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο κόσμος, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκα, εγώ δεν θα υπήρχα. Δεν θα υπήρχα γιατί δεν συμβιβάζομαι και εύκολα. Όχι ότι είμαι δύσκολος, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, έχω κάποιες αξίες, έχω κάποιες προϋποθέσεις. Κατάλαβες. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν με καλύπτουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και αυτό έτσι με προφύλαξε ο κόσμος. Και από την αρχή εγκαταστάθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εταιρείες δίσκων της εποχής εκείνης, γιατί τώρα δεν υπάρχουν. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Και όλο το κύκλωμα γενικά να με αφήσει ήσυχο. Ναι. Δηλαδή σου λέει αυτός. Συνδέθηκε με τον κόσμο, βγάζει δίσκους, εμείς βγάζουμε λεφτά. Ναι. Τι να κάνουμε, άστονε. Αυτό να είναι. Έχει πάρει τον δρόμο του, κατάλαβες. Και έτσι με αφήσει ανήσυχο και έκανα κι εγώ αυτό που ήθελα χωρίς συμβιβασμούς. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω κάνει κανένα συμβιβασμό. Ό,τι έκανα και τα λάθη που έκανα ήταν δικά μου λάθη. Δηλαδή, δικιάζουμε εκτίμηση λάθη. Ενώ δεν έκανα εκπτώσεις, ας πούμε, στο ρεπερτόριο, στον τρόπο που εκφράστηκα σαν καλλιτέχνης. Mm-hmm. Πάντοτε ήταν δικές μου οι αποφάσεις. Δικές μου οι επιτυχίες, δικές μου και οι αποτυχίες και τα λάθη. Μάλιστα. Το χθες με το σήμερα, όσον αφορά δισκογραφικά, όσον αφορά το επάγγελμα γενικότερα του ερμηνευτή-τραγουδιστή. Κοίταξε, εντάξει, οι τραγουδιστές. Γιατί άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Δεν το συζητάμε. Εμείς πριν. Κοίταξε, όταν λέω εμείς, εγώ έχω 2 ιδιότητες. Πρώτα βάζω του τραγουδοποιού. Του τραγουδοποιού. Έτσι, γράφω τραγούδια. Αυτό είναι γνωστό, όλα γνωστό. Κάποιοι δεν το ξέρουν κιόλας. Γιατί η εικόνα του τραγουδιστή είναι πιο προβεβλημένη πολλές φορές. Λοιπόν, εγώ γράφω όλα μου τα τραγούδια. Με ελάχιστες εξαιρέσεις που έχω κάνει κάτι διασκευές από το εξωτερικό κτλ. Δηλαδή 3-4 τραγούδια. Έχω 13 δίσκους, με μέσο όρο 10 τραγούδια, μιλάμε για 130 τραγούδια. Λοιπόν, είναι τα 125 δικά μου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άρα είμαι πρώτα συνθέτης, δηλαδή τραγουδοποιός, και μετά οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν που γράφουμε τραγούδια, πριν την κρίση, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και φυσικά όλη τη δεκαετία του 2000, είχαμε πρόβλημα καταράκωσης, αν θέλεις, της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας και των πνευματικών δικαιωμάτων από την πειρατεία, η οποία αρχικά ήταν των δρόμων, η πειρατεία των δρόμων, και μετά από το διαδίκτυο που είναι χρήσιμο για κάποια πράγματα, αλλά σε αυτό το δικό μας το χώρο έπαιξε
φοβερά έτσι, διαλυτικό ρόλο, δηλαδή διαλυθήκαμε πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επειδή είχα και την τραγουδιστική ιδιότητα, επέζησα, γι' αυτό και σήμερα, γι' αυτό πάλι ευγνωμονώ τον κόσμο και τον ευχαριστώ που έρχεται και με βλέπει σε μικρούς χώρους που παίζω, στα καφέ κτλ. Σε καφέ μπαρ και τέτοια, γιατί μην φανταστείς, δεν παίζουμε και στο Carnegie Hall και δεν έχω καμία διάθεση να παίξω. Έχω παίξει και σε μεγάλες αίθουσες, έχω πάει και στην Αμερική και στην Αυστραλία δύο φορές. Τα έχω δει όλα. Μια χαρά είμαι. Εγώ είμαι με τον κόσμο. Όπου ο κόσμος είναι ζεστός και γουστάρει, τελείωσε η ιστορία για μένα. Λοιπόν, είτε είναι ένα καφέ, είτε είναι ένας άλλος συνευλιακός χώρος. Λοιπόν, και με βάση αυτή την αγάπη του κόσμου και τα λοιπά, κινούμαι κι εγώ και θα το πω, επιβιώνω. Έτσι, γιατί είναι δύσκολη καιρή. Δεν είμαι γόνος πλούσιας οικογένειας. Σου εξήγησα, είμαι ένας άνθρωπος που τα έκανε όλα μόνος του. Και αυτή τη στιγμή, σε πολύ δύσκολες εποχές, μέσα από αυτό που μπορώ να κάνω, γιατί δεν ξέρω να κάνω για κάτι άλλο, μπορώ μέσα και από αυτή τη δουλειά, μέσα από αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, είμαι και ηθοποιός. Είμαι και ηθοποιός. Και... αντιλαμβάνομαι. όχι, είμαι και ηθοποιός κανονικά εννοώ. Δηλαδή, γιατί ήθελα να ανακοινώσω και κάτι εδώ, βέβαια, είναι στην Αθήνα η παράσταση, αλλά εντάξει, μπορεί κάποιος να κατέβει. Ναι, γιατί όχι. Εγώ, επειδή έχω και την ιδιότητα του ηθοποιού από παλιά, έτσι, έχω πάει σε σχολή, όλα αυτά. Δηλαδή, είμαι εκπαιδευμένος ηθοποιός, δεν είμαι έτσι κατά τύχη. Πέρσι είχα την τύχη να παίξω με τον Αλμπέρτο τον Εσκενάζη το Εκείνος και Εκείνος. Ένα κλασικό έργο του Κώστα του Μουρσελά, έναν από τους σπουδαιότερους νεοέλληνες συγγραφείς, θεατρικούς συγγραφείς που έφυγε πρόσφατα κιόλας και άφησε μεγάλη χρονομία τα έργα του. Έπαιξα λοιπόν το Εκείνος και Εκείνος, η θρυλική σειρά της ΕΡΤ τη δεκαετία του 70, με τον αείμνηστο, τον Βασίλη το Διαμαντόπουλο και τον εν ζωή και να ζει χιλιά χρόνια, τον Γιώργο τον Μιχαλακόπουλο. Λοιπόν, έκανα αυτό με τον Αλμπέρτο και φέτος. Θα είμαι στο θέατρο της ημέρας στην Αθήνα. Είναι ένα πολύ ωραίο θέατρο εκεί στην Πανόρμου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Με το διαχρονικό αυτοβιογραφικό έργο του Ευγένη Ονίλ. Είναι το έργο του, ένα αριστούργημα της παγκόσμιας θεατρικής λογοτεχνίας. Λέγεται το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα. Και ξεκινάει από 13 Νοεμβρίου, ένα κλασικό έργο. Και είχα την τιμή να με επιλέξει ο σκηνοθέτης ο Τάσος Ολέρτας, γνωστός πνευματικός άνθρωπος και σκηνοθέτης του κινηματογραφικού του θεάτρου, για να παίξω έναν από τους ρόλους, ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο έργο. Και αυτή είναι μια θεατρική δραστηριότητα που θα έχω παράλληλα με τις εμφανίσεις μου αυτό το χειμώνα. 13 Νοεμβρίου στο θέατρο της ημέρας. Και βέβαια και στο σχεδιασμό υπάρχουν για παρουσία και στην Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Θα γίνει λέμε ακόμα. Κοίταξε, το λέω με κάποια επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι έχει τελειώσει πια. Υπάρχει διάθεση όμως από όλους. Ναι. Είμαστε μια παρέα από παιδιά που είμαστε χαρακτηρισμένοι στα 90s. Δηλαδή, εγώ, ο Κώστας ο Χαρτοδιπλωμένος, η Μαντό, η Πολίνα και η Σαμπρίνα. Σε ένα έτσι τρελό 90s party υπό τη μορφή musical που θα υποστηριχθεί και από μπαλέτα και από, θα γίνει δηλαδή μια παρουσίαση ιδιαίτερη στο χώρο του καζίνο στο Χαγιάτ στη Θεσσαλονίκη. Για 20 παραστάσεις, όχι συνέχεια, αλλά στο διάστημα από 22 Δεκεμβρίου μέχρι 3 Φεβρουαρίου. Ναι. Λέω συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή. Εμείς οι 5. Μας επέλεξε εκεί το καζίνο για να κάνουμε αυτό το tour στον κόσμο, ας πούμε, εκεί πέρα, στις πελάτες του καζίνο, σε αυτή τη δεκαετία του 90. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η μόδα, βέβαια, και σήμερα επιτάσσει σε ένα άλλο θέμα, σε πηγαίνω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Τα talent show. Ναι, καλά, μου το έχουμε ρωτήσει πολλές φορές. Ποια είναι έτσι η εικόνα που έχεις, γιατί πολύ παίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα το talent show. Κοίταξε, φίλε. Η ανάδειξη ενός ταλέντου. Ναι, κοίταξε. Η ανάδειξη ενός ταλέντου είναι και πάντοτε. Και συγγνώμη, σε διακόπτω, τι είναι ταλέντο τελικά, αυτό το έμφυτο ή αυτό το προκάτ. Όχι, το έμφυτο είναι. Το έμφυτο, γιατί ειδικά το τραγούδι, γιατί αυτοί είναι περισσότεροι διαγωνισμοί τραγουδιού, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτούς αναφέρεσαι. Ναι. Το τραγούδι για μένα, φίλε μου, 90% είναι κληρονομικό. Είναι δηλαδή. Ή το έχεις, δεν το έχεις. Γεννιόνται οι τραγουδιστές. Υπάρχει βέβαια μια εξέλιξη, αλλά με άριστα το 10 γεννιέσαι, ας πούμε, 8,5. Μάλιστα. Τα γονίδια σου και αυτό το 1,5 που μένει μέχρι το 10 που είναι του Θεού, που λέμε το θεωρητικό, το ιδεατό, ας το πούμε, παλεύεις σε όλη σου την πορεία να το φτάσεις, να το πετύχεις. Αλλά εάν δεν το έχεις, και δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που δεν το έχουν καθόλου, γιατί αυτοί που δεν το έχουν καθόλου δεν τραγουδάνε. Οι δύσκολες περιπτώσεις είναι οι ημιτασιών. Είναι αυτοί που το ταλέντο ανάβει και σβήνει. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί
εάν έχει αυτογνωσία ο καλλιτέχνης, μπορεί να πει ότι εντάξει, εγώ προκειμένου να κάνω κάποια άλλη δουλειά που δεν θα τη γούσταρα, ας πούμε, δεν θα μ' άρεσε, ας κάνω αυτό ξέροντας ότι εντάξει, δεν θα πάω, δεν θα φτάσω στα υψηλότατα, ξέρω εγώ, επίπεδα αυτής της, του χώρου, αλλά θα την κάνω αξιοπρεπώς και συνειδητοποιημένος απόλυτα θα κάνω αυτό. Αυτό το δέχομαι. Οτιδήποτε δέχομαι, αλλά λέω το δέχομαι σαν λύση. Σαν αυτογνωσιακή έτσι, πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει που βρίσκεται, που πατάει και το κάνει συνειδητά. Οι δύσκολες περιπτώσεις είναι αυτοί που, εντάξει, που έχουν αυτό το ημιτασιόν και ναι. δεν μπορούν να το εκτιμήσουν σωστά. Νομίζουν ότι κάποιοι τους αδικούν, ότι το ένα και το άλλο. Ναι, ναι. Αυτό, φίλε μου, δεν γίνεται. Δηλαδή, πιστεύω ότι όταν υπάρχει πραγματικό ταλέντο δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα διαπεράσει τα πάντα και θα βγει. Από εκεί και πέρα, αν ο καλλιτέχνης είναι εκτός από το φυσικό αυτό ταλέντο, έχει οργάνωση, έχει αξίες, έχει προσωπικότητα γενικότερη, για να μπορέσει να το συντηρήσει και να το αυξήσει και να το φτάσει σε ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει στην πορεία του, αυτό εξαρτάται από την προσωπικότητα, την εν γέννη του ανθρώπου. Αλλά το πρωτογενές ταλέντο είναι με τα γονίδια μαζί, δεν είναι δεδομένο, όπως λέω. Το μήνυμα λοιπόν που περνάει εδώ στην εκπνοή. Τα talent shows λοιπόν, εντάξει, μακάρι να υπάρχουν, καλά, να είναι αξιοκρατικά, γιατί με έχουν ρωτήσει πολλές φορές αν θα πήγαινα κριτική. Κριτική επιτροπή, ναι. Κοίταξε, εγώ φίλε μου, αν θα πήγαινα, θα βάζα. Αν μου βάζεις όρους. Ναι, θα βάζα κάποιους όρους. Και επειδή ξέρω ότι η όρη μου είναι λίγο δύσκολη, δεν νομίζω ότι θα κατέληγα εγώ να είμαι μέλος κάποιας κριτικής επιτροπής, τουλάχιστον σε αυτά τα talent shows που ξέρω. Θα ήταν δύσκολο. Εκτός και αν μου εξασφαλίζανε κάποιες προϋποθέσεις που θα έλεγα, παιδιά, εγώ αυτά είναι. Εάν δω το παραμικρό, σας χαιρέτησα, χαίρετε. Διότι το θεωρώ πολύ μεγάλη ευθύνη, λειτουργηματικού χαρακτήρα δηλαδή, τη συμμετοχή σε μια τέτοια επιτροπή. Βέβαια. Και να μπαίνεις στη διαδικασία να κρίνεις. Και δεν μπορώ να ανεχθώ εγώ με τίποτα την αδικία. Δηλαδή την οποιαδήποτε αναξιοκρατική διαδικασία, έτσι και υποπέσει την αντίληψή μου, μαύρο φίδι που έφαγε τους πάντες. Λοιπόν. Σε αυτό λοιπόν πιστεύω και μακάρι να υπάρξει και από το κρατικό κανάλι, από την ΕΡΤ, στο οποίο πιστεύω εκεί, να υπάρξει πραγματικά μια έρευνα να σαρώσει όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με διάφορα ταλέντα, όχι μόνο στο τραγούδι. Ναι. Έτσι, να ανακαλύψουμε τους καλλιτέχνες του αύριο, οι οποίοι ενδεχομένως είναι βρίσκονται στις γειτονιές, στα σπίτια, στα σχολιά, δεν ξέρεις που βρίσκονται. Και επειδή συνήθως η αυθεντική καλλιτέχνη είναι και ευαίσθητη, θα ήταν καλό μια τέτοια αξιοκρατική διαδικασία να πάει να ψάξει, να μπει μέσα σαν μια κάμερα με την καλή την έννοια και να ψάξει και να φέρει στο φως τα παιδιά αυτά, τους καλλιτέχνες του αύριο. Αλλά να είναι σοβαρό, κρατικό για μένα, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα καλλιτεχνών, δεν το συζητάμε, κρατικό, και εκεί, αν μου γινόταν η τιμή να συμμετέχω σε αυτή την έρευνα, θα το έκανα και αφιλοκερδός. Το δηλώνω εδώ δημόσια, γιατί αυτοί που πηγαίνουν στις επιτροπές τώρα κτλ. Ενδεχομένως θα υπάρχουν και κάποια εντάξει, και λογικό. Κάποιες πιθανότητες συνεργασίες, συμφωνίες, γνωριμίες. Ναι, όχι, θα υπάρχουν και κάποια αμοιβή, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ λέω ότι αν γινόταν στο επίπεδο που λέω, σε κρατικό επίπεδο, σε όλη την Ελλάδα, αξιοκρατικά, και με μια επιτροπή πραγματικά η οποία θα ψάχνε εγώ προσωπικά. Και να ξέρετε τι θα έκαναν οι άλλοι, το έκανα δωρεάν. Μάλιστα. Τόσο πολύ το θέλω, αλλά με τις προϋποθέσεις αυτές. Με τις προϋποθέσεις τις δικές σου. Ήσουν καθελωτικός, ουσιαστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Για αυτό που έχεις προσφέρει, για αυτό που προσφέρεις. Καλή επιτυχία το βράδυ στις 10, κυρίες και κύριοι, στο καφέ μπαρ Αερικό, επί της παραλιακής στην Καβάλα, και αύριο στο Νόστος στην Ξάνθη. Βλέπουμε και τη σχετική αφίσα. Εδώ, χαρακτηριστική φυσιογνωμία, Κώστας Πύραλης με το μαύρο γυαλί. Όπως για ήταν και on camera. Για να με γνωρίζουμε. Ακριβώς. σήμερα, 10 η ώρα το βράδυ, πραγματικά αξίζει τον κόπο για ένα ταξίδι στη δεκαετία του 90. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα στις 3 ακριβώς. Να έχετε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Με ένα μπλούσι τροφιά ξημερώθηκα πάλι, κι η αιτία είσαι πάντα εσύ. Που με βρίσκει αυγή να έχω κάνει κεφάλι, με το κλάμα του Μισισιπί. Όσο μικρή μου μέλισσα, το βράδυ
πανηγύρι μου του πάντου τσιμητήρι μου. Αχ, μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι. Ποιος να ξέρει που κοιμάσαι σε κανέναν γκαλίτσα να σε. Say it, say it.